Όποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του. Για την παράσταση αυτή, το «Όποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του», σε κείμενο και σκηνοθεσία του Γιώργου Καπουτζίδη, ακούσαμε πάρα πολλά. Και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν sold out όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη και δεν βρίσκαμε εισιτήρια για να την παρακολουθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται για δεύτερη χρονιά στη Μονή Λαζαριστών, στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός. Όποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του. Ακούγεται κάπως, ε? Κι όμως, για να σας δω. Τώρα ξέρετε πόσοι είσαστε στο αυτοκίνητο μέσα, οι οποίοι πηγαινοέρχεστε και το σκέφτεστε, το δουλεύετε. Ποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του. Φοβερό. Ο τίτλος είναι υπέροχος, γιατί είναι βαθύς, κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό λοιπόν καλέσαμε τον κύριο Καπουτζίδη να τον καλησπερίσουμε στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας, κύριε Καπουτζίδη. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα, είστε καλά? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Κύριε Καπουτζίδη, όταν το σκέφτομαι ποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του και λέω, θα ήμουνα μία από αυτούς οι οποίοι θα σήκωναν το χέρι της. Άραγε, θα τολμούσα, τολμάμε άραγε να το κάνουμε, δεν ξέρω. Θέλω να σας καθησυχάσω καταρχάς. Όποιος έρθει δεν θα χωρίσει αναγκαστικά. Έτσι μη αγχώνεστε. Ίσα που αν είσαστε ερωτευμένοι και καλά μάλλον μέσα στο δεσμό σας, νομίζω θα ερωτευτείτε ακόμα περισσότερο. Νομίζω θα εκτιμήσετε ακόμα περισσότερο το πόσο όμορφο είναι να είσαι με έναν άνθρωπο που σε αγαπά και τον αγαπάς. Αλλά ναι, και αν θέλεις κάτι άλλο, εάν δεν είσαι πολύ ικανοποιημένος από αυτό το οποίο ζεις, ίσως αυτή η παράσταση, ίσως αυτό το έργο να σε προβληματίσει, να σε κάνει να το σηκώσει το χέρι σου. Εξαρτάται. Εξαρτάται, ναι. Και είναι ένα ευρωπαϊκό, όπως το λέτε, έργο. Ναι, έτσι πιστεύω, έτσι το νιώθω. Νιώθω ότι είναι μια κωμωδία, πραγματικά μια ευρωπαϊκή pop κωμωδία, έτσι το λέω. Μάλιστα δεν είναι και τυχαίο ότι το ανακάλυψε ένα αυστριακό πρακτορείο που διαχειρίζεται δικαιώματα θεατρικών έργων, μας το ζήτησε, διάβασε μια αγγλική μετάφραση και τώρα το μετέφρασε στα γερμανικά με στόχο να παιχτεί στις γερμανόφωνες χώρες, δηλαδή Αυστρία, Γερμανία και γερμανόφωνη Ελβετία. Θα δούμε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, εύχομαι να φτάσουμε πάντως. Ναι, η αρχή έγινε και από την Κύπρο, έτσι δεν είναι? Ναι. Πήγαμε και εκεί, παίζεται παράλληλα στο ΘΟΚ και στο Κρατικό Βορείο Ελλάδος. Είναι όντως μια ευρωπαϊκή χαρούμενη κωμωδία, μια κωμωδία που μιλάει για τις σχέσεις, για τους έρωτες, για τους χωρισμούς μας και είναι μια κωμωδία η οποία νιώθω ότι θα αναγνωρίσουμε ανθρώπους, φίλους μας, θα αναγνωρίσουμε δικές μας πτυχές. Είναι χαρακτήρες οι οποίοι είναι πάρα πολύ ανθρώπινοι, πάρα πολύ αληθινοί. Μπορεί η κατάσταση να είναι λίγο τραβηγμένη, διότι μιλάμε για την ακύρωση ενός γάμου 16 ώρες πριν από το γάμο. Το βράδυ δηλαδή πριν του γάμου, δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά, αλλά οι ήρωες είναι πραγματικά συχνοί άνθρωποι που συναντάμε στις παρέες μας. Είναι δικοί μας άνθρωποι και αυτό κάνει τον θεατή να ταυτιστεί και να τους νοιαστεί και πολύ, να γελάσει μαζί τους, αλλά να τους νοιαστεί και πολύ. Κύριε Καπουτζίδη, πάντα το είχα απορία, έχετε γράψει τόσα έργα. Πώς εμπνευστήκατε με αυτό το έργο? Νομίζω εμπνέουμε από τη ζωή. Μεταξύ μας όλοι αυτοί οι ήρωες είναι πάνω κάτω εγώ, απλώς λίγο διαφοροποιημένος, ανάλογα με τις φάσεις της ζωής μου. Έχω περάσει και εγώ φάσεις που ήμουν ερωτευμένος, ή που ήθελα να χωρίσω, ή που δεν ήμουν καλά σε μια σχέση, ή που ήθελα να επιστρέψω σε προηγούμενες σχέσεις. Τα έχω ζήσει όλα αυτά τα πράγματα, οπότε κάπως λίγο τα φάσεις που θα ήθελα να είμαι μόνος μου. Κάπως λίγο μπήκανε σε όλους τους χαρακτήρες μέσα. Είναι πολύ αληθινά κομμάτια λοιπόν. Και αυτό κάνει τους χαρακτήρες αληθινούς. Πάντοτε εμπνέομαι από την πραγματικότητα και απλώς μπαίνει ένας παραμορφωτικός καθρέφτης που κάπως αλλάζει αυτή την πραγματικότητα, την κάνει πιο αστεία. Όπως ο παραμορφωτικός καθρέφτης κάνει αστεία τη φιγούρα μας, έτσι, αλλά είμαστε εμείς, είναι άνθρωπος πίσω από τον καθρέφτη. Σας άκουσα να λέτε, έγραφα αστεία γιατί ήθελα να με συμπαθήσετε. Τώρα θέλω να με κατανοήσετε. Τι είναι αυτό που εσείς θέλετε να επικοινωνήσετε με τον κόσμο έτσι ώστε να σας κατανοήσουμε? Θα ήθελα να κατανοήσουμε γενικότερα ο ένας τον άλλον περισσότερο αυτό. Αν δηλαδή μου έλειπε κάτι είναι ότι δεν αισθανόμουν ότι γινόμουν κατανοητός ή δεν αισθανόμουν ότι ο άλλος ενδιαφερόταν να δει το τι, πώς μπορεί να είμαι, αν είμαι καλά, αν δεν είμαι καλά, τι με απασχολεί, τι με στεναχωρεί, ποια είναι τα πράγματα για τα οποία θέλω να μιλήσω. Οπότε νομίζω ότι αυτό μας λείπει, δεν λείπει σε όλους,
Όταν λείπει όμως από μια κοινωνία, από μια παρέα ή από μια κοινωνία, από έναν άνθρωπο, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όταν δηλαδή ο άλλος δεν είναι ανοιχτός να ακούσει, να δει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του, τις στεναχώριες του και τα προβλήματά του. Νιώθω δηλαδή ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πάμε λίγο με παροπίδες, έχουμε μία άποψη και πάμε με αυτή την άποψη του γρου προς τον τοίχο, δεν λογαριάζουμε τίποτα άλλο. Όχι, είναι ένας άνθρωπος απέναντί σου. Μπορεί να σου φαίνεται διαφορετικός, μπορεί να σου φαίνεται, δεν ξέρω τι σου φαίνεται, όπως και να σου φαίνεται. Είναι ένας άνθρωπος. Με καρδιά, με ψυχή, με συναισθήματα, με φόβους, με ανασφάλειες, όπως και εσύ. Άκουσέ τον. Μη βγάζει συμπεράσματα πριν τον ακούσει. Αυτό. Είσαστε Θεσσαλονίκη, κύριε Καπουτζίδη. Είμαι στη Θεσσαλονίκη, είμαι εδώ στη Μονή Λαζαριστών. Ναι. Μετακομίζουμε φέτος. Ένα πολύ ωραίο θέατρο, πάρα πολύ ωραίο θέατρο. Και χαίρομαι πολύ. Πέρυσι ήμασταν στο Βασιλικό, τώρα είμαστε εδώ. Ξέρω ότι σας βγάζουμε λίγο από τις συνήθειές σας. Είστε λίγο πιο του κέντρου η Θεσσαλονίκη. Και εγώ Θεσσαλονικός ήμουν. Α, όχι, όχι. Πολλά χρόνια, ναι, όχι απαραίτητα. Η Μονή Λαζαριστών είναι. Η Μονή Λαζαριστών, κατά τη γνώμη μου, είναι από τις πιο ωραίες γωνιές της πόλης. Α, χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε, γιατί και εγώ την έχω λατρέψει. Τώρα ετοιμάζομαι μετά να πάω σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο και μετά να πάω στην Πρόβα. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο το θέατρο. Είναι εξαιρετικό. Έχω εντυπωσιαστεί χθες, δηλαδή, που πήγαμε και είδα το σκηνικό μας στημένο. Είπα τι όμορφο που είναι, πραγματικά. Ναι, όχι και ότι δεν είναι ωραίο το Βασιλικό, αλλά αυτό δεν το ήξερα το θέατρο εγώ. Έχει μια πιο, επιτρέψτε μου, αγαψιάρικη ατμόσφαιρα, γιατί είναι έτσι, μπράβο, έτσι, ναι, χωροταξικά είναι λίγο φτιαγμένο, ναι, που μας κάνει μια παρέα. Ναι. Πολύ σωστά το λέτε, και αυτό είναι και το στοίχημα αυτής της παράστασης. Είναι το να γίνουμε μια παρέα. Είναι πιο σπιτάκι εδώ πέρα. Και είναι ούτως ή άλλως, όλο το έργο είναι σε ένα σπίτι, όλο το έργο διαδραματίζεται σε ένα σπίτι. Οπότε ναι, θα είστε λίγο συγκάτοικοι σε αυτό το σπίτι. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ για την αγάπη και την προτίμηση που έχει δείξει η Θεσσαλονίκη σε συγκεκριμένη παράσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό που ζήσαμε πέρυσι. Κύριε Καπουτζίδη, στο πρόσωπό σας βλέπουμε ότι πολλές φορές αναζητούμε και έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει θέση στα πράγματα, όπως και εσείς με τα έργα σας. Έτσι παίρνετε θέση ως επιτοπλίστων και έτσι σας γνωρίζουμε και σας έχουμε μάθει. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την Εθνική Ελλάδος και τα μηνύματα που πέρασε, ποιος μπορεί να ξεχάσει και αν δεν το έχει δει, το κάνει να δει τις Σέρες, την σειρά Σέρες. Παίρνετε θέση μέσα από τα έργα σας, αλλά και τολμάτε να μιλήσετε δυνατά. Και τελευταία ερώτηση έχω πρωτού κλείσουμε την εκπομπή, αν δεν σας καθυστερώ. Πάλι σας άκουσα να λέτε, μετάνιωσα για όσα κόμματα ψήφισα τα τελευταία 20 χρόνια, τα ψήφισα λέτε όλα. Και έχω μετανιώσει για αυτά, όσα βρίσκονται στο δημοκρατικό τόξο, ας το διευκρινίσουμε και αυτό, γιατί είμαστε σε δύσκολες εποχές. Τώρα που λέγεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα θέσει προς σκέψη το νομοσχέδιο για τους γάμους των ομοφύλων, ποια είναι η θέση σας και τι είναι αυτό που έχετε να πείτε, βλέποντας και την τρέχουσα επικαιρότητα και από το κόμμα της αντιπολίτευσης και τον αρχηγό του? Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα ήθελα να καταλάβει ο κόσμος, να κατανοήσει ο κόσμος, είναι ότι το θέμα δεν είναι ένας γάμος, το θέμα δεν είναι αν δύο άνθρωποι θα παντρευτούν. Υπάρχουν προβλήματα και ζητήματα πολλά χρόνια πριν, τα οποία δεν έχουν λυθεί. Υπάρχουν οικογένειες αυτή τη στιγμή, ομόφυλα ζευγάρια που έχουν παιδιά και τα οποία παιδιά ζουν χωρίς δικαιώματα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή έχουν κουτσουρεμένα δικαιώματα και ο μόνος λόγος είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονιών τους. Δηλαδή υφίστανται μια διάκριση για την οποία αυτά δεν έχουν καμία απολύτως ανάμειξη, έτσι. Δεν έχουμε λοιπόν συνειδητοποιήσει αυτό, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο άδικοι έχουμε σταθεί απέναντι σε αυτά τα παιδιά, αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα και αυτό, πόσο άδικοι έχουμε σταθεί απέναντι σε ανθρώπους μόνο και μόνο επειδή έχουν ένα σεξουαλικό προσανατολισμό διαφορετικό από το δικό μας. Εγώ λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το νομοσχέδιο αυτό θα ψηφιστεί από τα κόμματα όντως του Δημοκρατικού Τόξου, ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες απώλειες. Νομίζω ότι αυτό το οποίο κυρίως θέλω να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι για πάρα πολλές δεκαετίες, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, άνθρωποι με διαφορετικό προσανατολισμό υπέστησαν διακρίσεις, υπέστησαν κακοποιήσεις, πέσανε θύματα δολοφονίες κλπ. Για το τίποτα.
Πάντοτε η συζήτηση και ο αγώνας είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φανταστείτε πόσο ταλαιπωρήθηκαν, θυμηθείτε μάλλον, πόσο ταλαιπωρήθηκαν οι γυναίκες για να πείσουν ότι αξίζουν να έχουν δικαίωμα ψήφου. Καταλαβαίνετε, αυτό το 1952 το λύσαμε. Μέχρι τότε... Πρόσφατη ιστορία. Άντρες... Ναι, πρόσφατη ιστορία είναι. Οι άντρες, πάντοτε, πάντοτε όλη η ιστορία του ανθρωπίνου γένους είναι ότι κάποιος δυνατός καταπιέζει κάποιον άλλον. Και πού θα μας πάει αυτό? Δεν μας οδηγεί πουθενά. Μας οδηγεί σε πολέμους, σε σειράξεις, σε αυτά. Η πρόοδος φτιάχνεται από κοινωνίες οι οποίες ζουν αγαπημένες. Πόσο ταλαιπωρήθηκαν οι γυναίκες, πόσο ταλαιπωρούνται τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, πόσο ταλαιπωρούνται... Δηλαδή είναι απίστευτο. Ήμουνα τώρα στη Βόρεια Ιρλανδία και είχα πέσει σε μια πόλη στην οποία ζούσαν... Φανταστείτε, ας πούμε, τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Ζούσαν παλιά οι Προτεστάντες μέσα στα τείχη μια πλούσια ζωή, οι Καθολικοί έξω από τα τείχη, χωρίς δουλειά και χωρίς πολιτικά δικαιώματα. Και λες, πάντα η ιστορία του ανθρώπου αυτό είναι. Κάποιος έχει μια δύναμη και εξουσιάζει τον άλλον. Τι ανόητο, γιατί να μην είμαστε αγαπημένοι, γιατί να μην είμαστε μονιασμένοι. Εγώ αυτό θα ήθελα. Πέρα από τα νομοσχέδια, πάνω απ' όλα, το να κατανοήσουμε ότι δεν κερδίζουμε τίποτα απολύτως από το να εχθρεύεται ο ένας τον άλλον. Και επίσης, κλείνοντας, όποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του κύριε Καπουτζίδη. Ναι, παρόλα αυτά. Και ναι. Να το κάνει παρόλα αυτά. Ναι, παρόλα αυτά, άμα δεν είναι δύο άνθρωποι πολύ ερωτευμένοι, ας χωρίσουν, αλλά να μείνουν αγαπημένοι. Η καλοσύνη χωράει παντού. Έτσι. Η καλοσύνη υπάρχει σε όλους τους ήρωές μου και οι 8 είναι καλοσυνάτοι άνθρωποι. Δεν μπορώ να γράφω για κακούς. Κύριε Καπουτζίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, εύχομαι, να είστε καλά, καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ο Γιώργος Καπουτζίδης γράφει και σκηνοθετεί τη θεατρική παράσταση, όποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του. Είναι στην Μονή Λαζαριστών, στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο, 28 Οκτωβρίου στις 9. Το Σάββατο, 28 Οκτωβρίου στις 9.